Γεια σας. Ήρθαμε όπως βλέπετε στην Κέρκυρα, την πανέμορφη Κέρκυρα, όπου σε λίγο στο θέατρο, με το δικό μας Ιόνιο θέατρο, θα παρουσιάσουμε το Φιώρο του Λεβάντε. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας και σε λίγο θα ξεκινήσει η παράσταση «Το Φιώρο του Λεβάντε» από το Ιόνιο Θέατρο. Όπως βλέπετε, σε ένα κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο, αθρώα οι Κερκυραίοι ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση του νησιού μας και βεβαίως ελπίζουμε να τους βγάλουμε ασπροπρόσωπους. Πάρα πολύ επίσημοι και πάρα πολύ Κερκυραίοι και Κερκυραίες στις θέσεις του Δημοτικού Θεάτρου. Κατά πρώτο θέλω να πω ευχαριστώ τους Κερκυραίους που για τη μεγάλη υποδοχή μας είχαν. Ένα θέατρο 700 θέσεων γέμισε και από ό,τι λέγανε έχουν χρόνια να δουν αυτό το θέατρο γεμάτο με τόσο πολύ κόσμο. Τους ευχαριστούμε. Από ό,τι καταλαβαίνω μείνανε καταθουσιασμένοι, χειροκροτούσαν και γελούσαν ανθρώποι συνέχεια και χαίρομαι που η Ζάκυνθο σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε με το Ιόνιο Θέατρο και με το Φιώρο του Λεβάντε θα δείξει τι πραγματικά έχει και τι αξίζει. Γελούσανε και κλαίγανε, μας το είπαν και στις δηλώσεις τους και βέβαια οι περισσότεροι τόνισαν ότι ευελπιστούν από το κοινό να μην σταματήσουν αυτές οι προσπάθειες και οι ανταλλαγές εδώ. Αυτό ας τα αναλάβουν οι υπεύθυνοι. Εμείς σαν άνθρωποι του θεάτρου και γενικά της τέχνης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, αλλά και ό,τι έχει σχέση με την ιστορία μας, με τα Επτάνησα και με την κουλτούρα μας. Παυλάκη, πώς σου φάνηκε η πρώτη φορά στο θέατρο? Εντάξει. Είχες πιο πολύ άγχος στη Ζάκυνθο ή εδώ στην Κέρκυρα? Εδώ. Σε μια φάση είχα εδώ. Ήτανε μια πολύ όμορφη, ήταν συγκλονιστική βραδιά. Πιστεύω ότι δικαιώνεται απόλυτα η απόφαση που πήρε η περιφέρεια να προσφέρει αυτή την παράσταση
του Θοδωρίδου Καμπίτση και του Ιόνιου Θέατρου εδώ στην Κέρκυρα. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, αυτό το στοιχείο το πολιτισμικό είναι αυτό που δένει τα Ιόνια νησιά και θα συνεχίσει να τα δένει στους χρόνους που ακολουθούν. Και σε αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να παίρνουμε όσα μέτρα χρειάζεται για να μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Το γεγονός ότι απόψε εδώ η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, οι δύο ακρογωνιαίοι λύθοι αυτής της περιφέρειας Ιωνίου Νήσου ήταν μαζί και χειροκρότησαν η μια την άλλη, ένιωσαν τα συναισθήματα από κοινού, είναι μια πολύ σημαντική βραδιά. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον αγαπητό μου δήμαρχο της Ζακύνθου, τον Παύλο τον Κολοκοτσά, που βρέθηκε εδώ μαζί. Είναι δίπλα μας. Ακριβώς, βρέθηκε μαζί με το Ιόνιο Θέατρο για να τονίσει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Ότι υπάρχουν στοιχεία σε αυτή την κοινή πορεία της περιφέρειας που μας ενώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η παρουσία του Δημάρχου το επιβεβαιώνει από μια άλλη σκοπιά. Πιστεύω ότι τα δύο νησιά του Ιωνίου, η Ζάκη και η Κέρκυρα, πρωτοπορούν χωρίς να στερούν και τα υπόλοιπα. Τα Ιόνια νησιά τα ενώνει ο πολιτισμός καταρχήν, εκτός από το φυσικό κάλλος και την ομορφιά. Είμαστε τα νησιά πραγματικά του Ιωνίου, τα νησιά του πολιτισμού, τα νησιά του κάλλους. Η παρουσία μου εδώ θέλει να τονίσει ότι τους δεσμούς μας ενώνουν, Ζάκυνθο και Κέρκυρα, και οπωσδήποτε έπρεπε να είμαι και εγώ εδώ σε αυτή την μεγάλη και πραγματικά συγκινητική πολιτιστική βραδιά. Και εκείνο που συγκινεί, που η Κερκυραία ανταποκρίθηκε και έμεισε ένα μεγάλο θέατρο. Ξεχωριστή χαρά μου απόψε και ήρθα όχι μόνο για να παρακολουθήσω αλλά και να τιμήσω αυτή την προσπάθεια που η περιφέρεια συνεχίζει για να μεταφέρονται πολιτιστικές δράσεις από το ένα νησί στο άλλο. Παλαιότερα είχαμε πάρει τις φιλαρμονικές στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Τώρα ήρθε το Ιόνιο Θέατρο, που ειλικρινά με κατέπληξε και θέλω να συγχαρώ και τον εορτάζοντα σήμερα πρωταγωνιστή της εκδήλωσης αυτή, τον κύριο Καμπίτση. Και σκηνοθέτη, τον οποίο τον έχω γνωρίσει από κοντά και ως περιφερειακό σύμβουλο, για την ωραία παράσταση η οποία μας ικανοποίησε, ανέδειξε αυτή την ευφυΐα, το χιούμορ, την ξυπνάδα του Ιωνίου και της Ζακύνθου, που πραγματικά μοιάζει τόσο πολύ και το έχω διαπιστώσει κι εγώ με την Κέρκυρα κυρίως, αλλά και με τα άλλα νησιά μας. Και είναι σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες και το επιβεβαίωσε η παρουσία του κόσμου, οι οποίοι ικανοποιημένοι έφυγαν. Εγώ θα μπορούσα να προσθέσω και λίγο, χωρίς να έχει καμία σκοπιμότητα. Έτσι καταλαβαίνω ότι ο κύριος Καμπίτσης δεν έγινε αντιπεριφερειάρχης θεματικός. Μάλλον το αξίζει ο άνθρωπος πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι προσφέρει πολύ περισσότερο από την δραστηριότητα που έχει την θεατρική, γιατί έτσι φαίνεται πόσο ικανοποίησε τον κόσμο, όσο δεν τον ικανοποιούμε πολλές φορές σε πολιτική. Επομένως, η παρουσία του απόψε με αυτή την εκδήλωση άφησε το αποτύπωμα στην Κέρκυρα, σε ένα πολυπληθές κοινό το οποίο έφυγε ικανοποιημένο. Είναι μια παράσταση υπέροχη. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω. Βεβαίως. Παρακολουθήσαμε, όπως είδατε, και όλοι το θέατρο γεμάτο. Πώς παρακολουθούσε ο κόσμος. Ο Θείος παραλαμβάνεται, ήταν υπέροχος. Μετέφερε τον πολιτισμό. Αυτό που βιώσαμε, που υπάρχει στη Ζάκυνθο, το μεταφέρεται στην Κέρκυρα. Και φυσικά και εμείς με μεγάλη περηφάνεια και αγάπη παρακολουθήσαμε. Παραλαμβάνω. Υπέροχος. Θέλω να φράσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους συντελεστές, σε αυτούς που βοήθησαν να μεταφερθεί ο Θείας στην Κέρκυρα και εκ μέρους του συλλόγου μας θα φράσουμε και τα συγχαρητήριά μας και σε εσάς. Λέγομαι Λιάνα Τσιρίδου, είμαι σχεδόν Κερκυραία, πολλά χρόνια εγκατεστημένη εδώ και να σας πω την αλήθεια, σήμερα το απόλαυσα πραγματικά. Δεν φανταζόμουν, παρότι ήξερα το έργο, δεν φανταζόμουν ότι θα γελάσω, θα συγκινηθώ τόσο πολύ. Να είναι καλά η ομάδα, ήταν περίφημη εμπειρία για μας απόψε. Εύχομαι να μην σταματήσει εδώ, να σας ξαναδούμε και να μας ξαναδείτε πάρα πολύ σύντομα. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια, το χαρήκαμε. Εξαιρετικός ο Νιόνιος, ο Νιονιάκης. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Πάντως ήταν πολύ ωραίο και
χαιρόμαστε που γίνονται αυτές οι ανταλλαγές από τα νησιά μας. Συμφωνώ απολύτως, τα είπε όλα, με κάλυψε. Και εύχομαι και σε άλλες προσπάθειες.